Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος μας είναι έτσι ελκυστικός, θα έλεγα, όμορφος. Οικείος. Οικείος, πραγματικά. Και θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό να αρχίσει να χρησιμοποιείται και πάλι για ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Είμαστε στο γήπεδο Περιβολίων και βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για ένα ειδικό θέμα το οποίο ετοιμάσαμε. Η πρωτοβουλία ανήκει στο αθλητικό, αλλά ειδικότερα στο Λευτέρη τον Αντωνακάκη, που είναι και λάτρης τέτοιων, εν πάση περιπτώσει, καταστάσεων και παίρνει σάρκα και οστά. Πράγματι, προσπαθούμε έτσι να αναδείξουμε τους κορυφαίους για τον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους κορυφαίους έτσι, του κριτικού ομίλου, όπως τους ψήφισαν οι πρωταγωνιστές, γιατί θεωρούμε ότι αυτοί έχουν το λόγο, θεωρώ, για να δείξουν τους καλύτερους, και είναι σημαντικό ότι αυτή η ψηφοφορία είναι ανάμεσα στους προπονητές των ομάδων και στους αρχηγούς των ομάδων, ο οποίος ο καθένας δεν μπορούσε να ψηφίσει κάποιον από την ομάδα του, έτσι να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, όσοι αναδείχτηκαν και πήραν τους ψήφους από τη διαδικασία αυτή, οι ψήφοι προέρχονται από αντιπάλους και όχι από τις ίδιες ομάδες τους ή από τους συμπαίκτες τους. Να επισημάνω το εξής, ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που παίρνετε από το site, που είναι ένα site το οποίο, ναι μεν έχει ως έδρα τα Χανιά, αλλά πλέον ολοένα και περισσότερο αγκαλιάζει ολόκληρη την Κρήτη, το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Του χρόνου θα είναι πιο έντονο αυτό το στοιχείο, διότι θα γίνει ερωτηματικό. Την υγεία μας να έχουμε. Την υγεία μας να έχουμε, σίγουρα είναι το πρωτεύον αυτό. Αλλά του χρόνου, λέω με δεδομένο ότι θα έχουμε ένα πιο διευρυμένο κριτικό όμιλο, θα επεκταθούμε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά γίνεται η αρχή, δηλαδή φέτος ξεκινάμε. Δίνουμε την ευκαιρία οι ίδιοι πρωταγωνιστές να αναδείξουν τους κορυφαίους και από την επόμενη σεζόν και όσο προχωράει αυτό το πράγμα θα γίνεται όλο και πιο οργανωμένο. Θα έχουμε και μεγαλύτερη βάση δεδομένων. Ακριβώς. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή να γίνεται ακόμη και ζωντανά αυτή η διαδικασία με τη συμμετοχή όλων. Έτσι απλά ξεκινάμε με ταπεινά, γιατί αυτά τα πράγματα έτσι ταπεινά ξεκινάνε και φτάνουν σε ένα αποκορύφωμα, τέλος πάντων. Πάμε καταρχήν να πούμε τι κάναμε. Τι βάλαμε τον κόσμο ουσιαστικά, τι βάλαμε τον κόσμο του ποδοσφαίρου, της ΓΑΜΑ Εθνικής, του κριτικού ομίλου να κάνει. Καταρχάς, ευχαριστούμε τις ομάδες που συνεργάστηκαν, τους προπονητές και όλους τους αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία που πήρε το αθλητικό. Έτσι, προχωρήσαμε στην ψηφοφορία για να αναδείξουμε τον πολυτιμότερο παίκτη του πρωταθλήματος, τον καλύτερο προπονητή, τον καλύτερο τερματοφύλακα, τον καλύτερο αμυντικό, τον καλύτερο μέσο, τον καλύτερο επιθετικό και τον καλύτερο νέο, τον μικρό εντός εισαγωγικών, που τον καλύτερο ποδοσφαιριστή σε μικρότερη ηλικία. Κάτω των 19 ετών που μπορούσε να χρησιμοποιεί, θα έπρεπε κάθε ομάδα να έχει στην ενδεκάδα ουσιαστικά. Έτσι, και στη συνέχεια ζητήσαμε και τις ψήφους του καθενός για την καλύτερη ενδεκάδα. Να πω ότι προκύπτουν στην ουσία δύο ομάδες, η βασική εντεκάδα και φτιάξαμε και την αναπληρωματική στην ουσία. Που ήρθε δεύτερη εντεκάδα, που είναι οι παίκτες που ακολούθησαν σε ψήφους αυτούς που βρέθηκαν στην κορυφαία εντεκάδα. Έτσι. Να επισημάνουμε ότι έγινε μάχη τουλάχιστον για κάποια βραβεία. Δηλαδή κρίθηκαν στο νήμα κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία ψήφο που αναμέναμε. Πεζόταν το πώς θα προκύψουν τέλος πάντων οι νικητές. Να πούμε επίσης ότι σε όλο αυτό το διάστημα, γιατί πλέον είναι και το ίντερνετ που βοηθάει, έχουμε πολλά μηνύματα από τους ίδιους τους ανθρώπους των ομάδων που περιμένουν με τη σειρά τους να μάθουν τι έγινε με τα αποτελέσματα. Οπότε ευθύς αμέσως, δηλαδή τώρα στην εκπομπή που έχουμε και στείλουμε, θα τα ανακοινώσουμε. Να πω επίσης ότι ήταν πολύ μικρό το δείγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχαμε μονάχα 9 ομάδες. Που ήταν, ναι, δηλαδή γι' αυτό του λέμε από τον χρόνο θα έχουμε μεγαλύτερο δείγμα. Ναι, θα είναι 15, θα είναι 16, θα το δούμε τώρα πόσες θα είναι του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που θα μεγαλώσει δηλαδή και θα είναι και το δείγμα πιο έτσι ευρύ. Απλά θεωρούμε ότι οι πρωταγωνιστές πρέπει να έχουν το λόγο σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί θα ήταν πολύ εύκολο να βάζαμε την ψηφοφορία να γινόταν να ψηφίζει ο κόσμος, αλλά καταλαβαίνεις ότι ξεφεύγουμε. Ναι. Σε τέτοιο σημείο ώστε ο καθένας μπορεί να βάζει το συγγενή του, το φίλο του, ναι, να ψηφίσει τον ίδιο και δεν θα ήταν τόσο αντικειμενική, θεωρούμε, η διαδικασία. Οπότε οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που αναδεικνύουν στην προκειμένη περίπτωση τους κορυφαίους σε κάθε κατηγορία. Έτσι. Και που έβγαλαν και την καλύτερη εντεκάδα. Αυτοί που ψήφισαν ήταν οι προπονητές,
Και τρεις αρχηγοί από... Και οι τρεις αρχηγοί της κάθε ομάδας. Ναι, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν τετράδα αρχηγών, οι τρεις είπαμε από κάθε ομάδα. Αλλά δεν έγινε και το άλλο που συζητούσαμε, ότι αν κάποιος προπονητής έχει αποχωρήσει στα μέσα της σεζόν, έχει δικαίωμα... Είχαμε και κάποιους προπονητές που πρόλαβαν τουλάχιστον το μισό του πρωταθλήματος και έτσι συμμετείχαν στη διαδικασία, όπως ο Αστέριος Τέμελης της ΑΕΚ Σύνκα και ο Νίκος ο Καραδάκης του Ρεθυμνιάκου. Ναι, καλά, ούτως ή άλλως ο Καραδάκης έχει φύγει πιο μετά από τον... Τελευταία αγωνιστική στην ουσία, ναι. Μία αγωνιστική πορεύτηκε η ομάδα με τον Γιώργο Λιρώνη, το προηγούμενο διάστημα ήταν με τον Νίκο Καραδάκη. Εντάξει, να πω γενικότερα ότι πάλι το περιφερειακό, γιατί ένα περιφερειακό είναι αυτό, έχει αγκαλιαστεί πολύ και από τους ίδιους τους παίκτες, από τους παράγοντες, γενικότερα υπάρχει έτσι μια δραστηριοποίηση σε επίπεδο νησιού. Και είναι αναμενόμενο, το έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια πως παίζονταν στην Κρήτη, έτσι θα συνεχίσει, θα εξακολουθεί να παίζεται. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο βγάζει παίχτες, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά αυτό το πρωτάθλημα στέλνει παίχτες αλφαεθνική, παρότι είναι τέταρτο στη σειρά. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, θα δεις, δηλαδή Λευτέρη, θα το επιβεβαιώσουμε αυτό. Πιστεύουμε ναι, να είναι και η μεγαλύτερη δυναμική και από τη νέα σεζόν. Και από τη φετινή σεζόν. Και δηλαδή, παρά τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν και παρουσιάζονται ήδη σε ομάδες λόγω της κατάστασης. Με τον κορονοϊό. Λοιπόν, επίσης να πω ότι σαν αλατοπίπερο αυτής της εκπομπής που έχουμε είναι ότι θα μιλούν και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Δηλαδή άπαξ και ανακοινώνουμε τον εκάστοτε νικητή της κάθε κατηγορίας, θα ακολουθεί η δήλωσή του, η οποία είναι έτοιμη και εν πάση περιπτώσει θα προβάλλεται αμέσως μετά. Είστε τέλος ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είναι κάποιοι που... Πήραν αρκετά βραβεία και άμα τους βάλουμε στο βίντεο στην πρώτη κατηγορία μαρτυράμε ότι ναι, σωστά. Νίκησαν και σε επόμενες κατηγορίες. Αλλά θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, τουλάχιστον οι νικητές, στις ξεχωριστές κατηγορίες που επιλέξαμε στην αρχή. Ενώ του MVP, του τερματοφύλακα, του αμυντικού, του προπονητή, του μέσου, του επιθετικού και του καλύτερου νέου. Του χρόνου θα φροντίσουμε να υπάρχει και βραβείο Fair Play. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη εικόνα της στατιστικής. Προκειμένου ή τέλος πάντων όλων όσων συμβαίνουν στο γήπεδο, γιατί ξέρεις, για να πάρει μια ομάδα ένα fair play βραβείο, να τους το απονείμουμε, θα πρέπει ξέρεις, να έχεις εικόνα όλων των αγώνων, το τι έχει γίνει. Δηλαδή, μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να έχει κάνει τη διαφορά σε όλο το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων αυτό θέλω ίσως να πω. Να βάλουμε και διαιτητή που δεν το σκέφτηκα να σου πω. Την αλήθεια, καλύτερο διαιτητή να ψηφίζει. Εντάξει, αυτό λέω ότι ξεκινάμε και στην πορεία παίρνει την πρωτοβουλία και στην πορεία να είσαι σίγουρος γιατί μας διακρίνει και μια τηλεομανία. Θα το κάνουμε όπως πρέπει να γίνει, ακόμα έτσι πιο πολυδιάστατο. Έτσι ακριβώς. Οπότε να προχωρήσουμε στη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, ξεκινώντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Έτσι ακριβώς. Να διευκρινίσουμε ότι και στις προαναγγελίες που κάναμε στο site, η τριάδα που ανακοινώναμε ήταν αυτή με τις περισσότερες προτιμήσεις. Δεν ήταν ότι βάλαμε εμείς τρεις παίκτες και επέλεξε από αυτούς ο καθένας. Ήταν οι παίκτες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ή οι προπονητές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες. Προτιμήσεις. Mm-hmm. Οπότε πάμε στην κατηγορία MVP. Με αυτή θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εκεί η τελική τριάδα... Να μην τριάδα... πάμε δηλαδή λες τερματοφύλακα, αμυντικό, μέσο... Έτσι το έχω βάλει με τη σειρά. Ωραία, MVP. Ωραία, ωραία. Πάμε ότι όπως το έχεις ετοιμάσει. Σαν πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος. Ωραία. Έχουμε στην τρίτη θέση τον Καρλίτο του Παναγκοτριακού. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσοι MVP υποψήφοι υπήρχαν. Δηλαδή πόσοι προέκυψαν από... Μία ψήφο μέχρι όσους πήγαινε τέλος πάντων. Αν τους θυμώσουν. Τώρα δεν τους θυμώσουν. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Πάμε. Ήτανε όχι τόσο πολύ. Mm-hmm. Θα το καταλάβεις και από τα αποτελέσματα. Ωραία. Τα έχω βάλει επί της 100 σε ποσοστά. Στην τρίτη θέση λοιπόν ο Καρλίτο που αγωνίστηκε στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος με τον Παναγκοτριακό πριν πάρει τη μεταγραφή στην ΠΑΕ Χανιά με 13,1%. Έχουμε στη δεύτερη θέση τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Άκη Τσιριγότη της Επισκοπής, με 23,6%. Και MVP είναι ο Μιχάλης Φραγκουλάκης του Γιούχτα, που σάρωσε στη ψηφοφορία, 44,7% για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή, που κέρδισε τις περισσότερες προτιμήσεις και μπορούμε να πούμε ότι, στην ουσία μπορούμε να το πούμε και σαν έκπληξη, όχι λόγω ότι δεν το αξίζει λόγω της ποιότητας που έχει. Έκπληξη ενώ επειδή ο MVP βγαίνει από την ομάδα που ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα και όχι από την πρωταθλήτρια. Μάλιστα. Την Επισκοπή που κάποιος θα περίμενε ενδεχομένως να κερδίσει τις περισσότερες προτιμήσεις κάποιος παίκτης της Επισκοπής για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα του Ρεθύμνου. Λοιπόν, τελεία. Πάμε να δούμε τη δήλωση του Φράγκουλ και επιστρέφουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων του 8ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής για την ψήφο που μου έδωσαν. Είναι τιμή για μένα μια τέτοια διάκριση και ειδικά όταν έρχεται από προπονητές και ποδοσφαιριστές που τους είχες αντίπαλους
την ποδοσφαιρική σεζόν που μας πέρασε. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες μου στο Γιούχτα και την ομάδα του Γιούχτα για την ωραία σεζόν που περάσαμε. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Εύχομαι του χρόνου ο 8ος όμιλος με περισσότερες ομάδες να είναι ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να καταφέρουν οι ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή με αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες για διάφορες ομάδες και έτσι να έχουμε ένα δυνατό όμιλο για το νησί μας που το αξίζει. Και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή που πήρατε να διαλέξετε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της χρονιάς, τον καλύτερο προπονητή και να δώσετε τους άτυπους τίτλους στον καθένα. Συνέχεια, ακούσαμε τις δηλώσεις του Φραγκουλάκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, αναμενόμενο βέβαια ότι είναι έχει αφήσει το στίγμα ανάμεσα, του... ήταν εκ των προτέρων. Σε όποια ομάδα και αν έχει αγωνιστική, ναι. Αφήσει το στίγμα του. Ναι. Τον θυμόμαστε εκ των πρωταγωνιστών της ιστορικής ανόδου και του Κισαμικού στη Football League εκείνη την περίοδο. Και με δικό του γκολ κιόλας με πέναλτι είχε επισφραγιστεί τότε η ιστορική άνοδος και η μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου για την τότε ομάδα του Καστελίου. Ο Μιχάλης Φραγκουλάκης που ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Γιούχτα φέτος και είδαμε ότι το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι ότι πράγματι ήταν ακόμα ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα για τον ίδιο. Πάντως το γεγονός ότι τρεις, σύμφωνα με τους πρωταγωνιστές, πολυτιμότεροι ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος είναι από τρεις από τις κορυφαίες ομάδες, δεν είναι τυχαίο. Έτσι λείπει βέβαια ο Ηρόδοτος, τουλάχιστον από την Τριάδα. Αλλά τουλάχιστον αυτές τις τρεις ομάδες η κάθε μία ξεχώρισε για τους δικούς της λόγους. Προφανώς και η Επισκοπή είναι η πρωταθλήτρια. Παναγκοτριακός. Εντάξει, η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Έκανε τη διαφορά από τις ομάδες που κανείς δεν περίμενε ότι θα πηγαίναν τόσο καλά. Και ο Γιούχτας είναι μια σταθερή έτσι, παραδοσιακή δύναμη πλέον. Εδώ πάμε, πάμε στο τερματοφύλακα. Πάμε στον προπονητή, έτσι όπως τα έχω οργανώσει με τη σειρά. Ωραία. Εκεί πραγματικά έγινε μάχη στήθος με στήθος. Δηλαδή ήταν. Κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες το βραβείο. Πάμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Να πω ότι προέκυψε ισοβαθμία στην τρίτη, ουσιαστικά στη δεύτερη θέση. Άρα με το ίδιο ποσοστό ψήφων συναντήσαμε τον Γιάσμικο Βέλιτς, τον προπονητή της Επισκοπής, και τον Γιώργο Κόλτζο, τον προπονητή του Πανακουτριακού. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι καλύτερος προπονητής αναδείχθηκε με μικρή διαφορά ο Μινάς Πίτσος, ο προπονητής του Γιούχτα. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι έκπληξη, γιατί δεν επιλέχθηκε ας πούμε, ο προπονητής της πρωταθλήτριας ομάδας Επισκοπής και έτσι τις περισσότερες προτιμήσεις συγκέντρωσε ο προπονητής του Γιούχτα, ο Μινάς Πίτσος, ποσοστό 23,6, ενώ οι επόμενοι δύο που είπαμε ότι ισοβάθμισαν, ισοψήφισαν ουσιαστικά, είχαν ποσοστό 21,05. Μάλιστα. Τώρα προσπαθώ να ανεβάσω στο Instagram τη φωτογραφία μας. Λοιπόν, θα το κάνω σε λίγο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Μινά. Ο οποίος ξεχώρισε πραγματικά στις λεπτομέρειες όταν του ανακοινώσαμε κιόλας να ετοιμάσει αυτό το βίντεο. Τον ενημερώσαμε ότι να μην πολύ φωνάζει κιόλας, να μην πολύ γράμπτε. Ήταν πραγματικά στο νήμα κρίθηκε η πρωτιά του. Γιατί και οι άλλοι δύο είναι εξαιρετική τεχνική, όπως βέβαια και ο Πίτσος. Δεν το συζητάμε ότι είναι ένας φοβερός προπονητής. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή του. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου για το λόγο το ότι μετά από μια ψηφοφορία που είχε γίνει για να αναδειχτούν οι καλύτεροι της φετινής περίοδου, αναδείχθηκα καλύτερος προπονητής στη ΓΑΜΑ Εθνική στο δικό μας όμιλο. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, όπως σας είπα πριν. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου, γιατί πραγματικά όταν οι ψήφοι προέρχονται από ποδοσφαιριστές με τρομερές παραστάσεις στο χώρο μας, τον αρχηγό των ομάδων που ξέρουμε σχεδόν όλα τα παιδιά, γιατί ποδοσφαιριστές μιλάμε και από προπονητές που το βιογραφικό τους είναι βαρύ, όταν γίνεται μια τέτοια διάκριση στο πρόσωπό σου, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο από το να ευχαριστήσεις όλο τον κόσμο που συνέβαλε σε αυτή την ψηφοφορία. Ιδιαίτερη στιγμή για μένα, πραγματικά συγκινημένος, ιδιαίτερη στιγμή για την οικογένειά μου, γιατί ίσως είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην προπονητική μου καριέρα αυτή η διάκριση
μέχρι τώρα που έχει γίνει. Να ευχαριστήσω το αθλητικό, το site, γιατί πλέον έχει καθιερωθεί και τους δημοσιογράφους και μακάρι κάθε χρόνο να γίνεται η συγκεκριμένη ψηφοφορία, γιατί πρέπει να φαίνονται για μένα και οι ποδοσφαιριστές πιο πολύ και αγωνιώ να δω την τελική βαθμολογία, να δω αν υπάρχουν και δικά μου παιδιά από την ομάδα μέσα στους καλύτερους της χρονιάς. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν. Να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου, γιατί πραγματικά αν δεν έχεις καλούς ποδοσφαιριστές με ποδοσφαιρική παιδεία δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι το 70-80% της επιτυχίας ανήκει σε αυτούς. Εμείς απλώς είμαστε προπονητές, θα δώσουμε κατευθύνσεις. Αλλά σε περίπτωση δεν έχεις καλούς δέκτες, δεν έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να βγει τίποτα στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διάκριση. Το μεγάλο ευχαριστώ θα το δώσω, θα το πω στην ομάδα μου. Γιατί με συγκεκριμένη ομάδα με έχει στηρίξει. Θεωρώ ότι κι εγώ έχω ας το πούμε εξαντλήσει τα πάντα για αυτή την ομάδα. Έχουν έρθει πάρα πολλές διακρίσεις, τίτλοι, ανώδη, αλλά αυτή η ομάδα μου έχει προσφέρει πάρα πολλά και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκομαι και παίρνω τον τίτλο με τη συγκεκριμένη ομάδα. Σίγουρα είναι ένα τρόπαιο, μια διάκριση που με κάνει ακόμα πιο υπεύθυνο, με κάνει ακόμα πιο δυνατό και με αναγκάζει να προσπαθήσω ακόμα παραπάνω στα επόμενα χρόνια όσο γίνεται να κρατήσω έτσι ψηλά αυτό το τρόπαιο που μου δόθηκε. Εύχομαι πολλά παιδιά και προπονητές να έρθουν στη συγκεκριμένη στιγμή να παίρνουν κάποια διάκριση, ειδικά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, γιατί πραγματικά η σημερινή μέρα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και για μένα, όπως είπα πριν, για την οικογένειά μου. Εύχομαι και το ξαναλέω να γίνεται πάντα ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και θα ακολουθήσουν καλά πρωταθλήματα και την επόμενη χρονιά στη ΓΑΜΑ και με πιο πολλές ομάδες και να ευχηθώ σε όλους τους προπονητές, τους παίχτες, να τους ευχαριστήσω άλλη μια φορά και να τους ευχηθώ να έχουν υγεία και ο καθένας ξεχωριστά να εκπληρώσει το στόχο του. Ακούσαμε λοιπόν τι μας δήλωσε ο Μινάς Πίτσος, ο προπονητής του Γιούχτα, για το βραβείο του καλύτερου προπονητή και προχωράμε, Μάικη, στην κατηγορία καλύτερος τερματοφύλακας. Ναι. Εκεί γνωστοποιήσαμε τις προηγούμενες μέρες τους τρεις που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις. Στην τρίτη θέση συναντάμε τον πολύπειρο τερματοφύλακα του ΑΟΑΝ, τον Γιάννη Αραπατζή, με ποσοστό 15,7. Στη δεύτερη θέση ο τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας Επισκοπής, Γιώργος Χανιωτάκης, με 26,3. Και στην πρώτη θέση και καλύτερος τερματοφύλακας, σύμφωνα με τους αντιπάλους προπονητές και αρχηγούς των ομάδων, ο Γιάννης Μανουσάκης του ΠΟΑ, που συγκέντρωσε ποσοστό 44,7. Μάλιστα. Και ο ΠΟΑ, έτσι, μια ομάδα η οποία έστρωσε βέβαια στα play-out. Δηλαδή έδειξε. Καλά, δεν χωρούσαν όλοι να μπουν στα play-off, έτσι, είναι δεδομένο. Ναι. Δεν χωρούσαν, ήταν τέσσερις ομάδες. Πήγε πολύ καλά ο Παναγιωτριακός. Επομένως, αφού είχαν ξεχωρίσει τουλάχιστον τρεις, απέμενε μία θέση. Με τον Ατσαλένιο μέχρι το τέλος να πανέβει για την είσοδο του στην τετράδα. Μια μεγάλη δύναμη παραδοσιακή της Κρήτης, ναι. Και με εμπειρίες από επαγγελματικές τρίτες εθνικές. Σωστά, και από τον χρόνο νομίζω ότι ήταν από τις ομάδες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά τον Μανουσάκη, δείχνει εξαιρετικά δείγματα γενικότερα σαν κάθε χρόνο σαν τερματοφύλακας. Ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του και φαίνεται πως έχει κερδίσει την εκτίμηση και των αντιπάλων από το ποσοστό που συγκέντρωσε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας δήλωσε για το βραβείο που κατέκτησε. Η ανάδειξή μου ως κορυφαίο τερματοφύλακα για τη σεζόν 2019-2020 μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω να βελτιώνουμε μέρα με τη μέρα και να δικαιώσω αυτούς που πίστεψαν σε μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με ψήφισαν και με ανέδειξαν στην κορυφαία δεκάδα για τη φετινή χρονιά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω σύσσωμη την ομάδα του ΠΟΑ για τη φετινή πορεία και για αυτά που μου έχει προσφέρει τα τελευταία τρία χρόνια. Φέτος, παρά το γεγονός ότι ήταν λίγες οι ομάδες, υπήρξε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πάρα πολλά μάτς κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Ευελπιστώ αυτή η διάκριση να είναι η αφετηρία και επιφυλάσσουμε για το μέλλον. Πάμε και σε μια ακόμη κατηγορία, Μάκη, που έγινε πραγματικά σφαγή μέχρι το τέλος. Και υπήρχε εδώ μεγαλύτερη παρουσία παιχτών που επιλέχτηκαν ενώ που ψηφίστηκαν. Ναι. Ήταν από τις κατηγορίες που είχαν πάρα πολλές υποψηφιότητες. Μάλιστα.
Με βάση την τελική τριάδα, πάλι εδώ κρίθηκε στις λεπτομέρειες και υπήρξε ισοβαθμία στη δεύτερη και τρίτη θέση ουσιαστικά. Μην πεις κάτι. Ναι, μεν εμείς παρουσιάζουμε τις τριάδες τώρα στο βίντεο, αλλά θα κάνουμε και το δημοσίευμα στο site, γιατί θα γίνει και ένα άρθρο για το τι έγινε και θα αναφέρουμε λεπτομερώς όλους όσοι ήταν υποψήφοι. Έτσι. Τις επόμενες μέρες. Ναι. Εντάξει, γιατί έτσι πρέπει δηλαδή, παρουσιάσουμε... να πούμε ακόμα και αυτόν δηλαδή, που είχε μία ψήφο μέχρι τον τελευταίο που πήρε τους περισσότερους. Έτσι ακριβώς. Οπότε έχουμε στη δεύτερη και τρίτη θέση ισοβαθμία. Ο Μινά Τζάνης, ο έμπειρος αμυντικός του Γιούχτα, και ο Κώστας Λίμα, ο ακραίος μεσοαμυντικός ουσιαστικά της Επισκοπής, συγκέντρωσαν ποσοστό 13,1. Αυτό μαρτυράει, Μάγκη, και πόσο μεγάλη έτσι, ήταν η συμμετοχή στην κατηγορία καλύτερος αμυντικός. Ναι. Πόσοι υποψήφοι υπήρχαν, είναι χαμηλά. Δηλαδή. Και καλύτερος αμυντικός αναδείχθηκε με ποσοστό 15,7. Μην τον αναφέρεις, να πάμε να δούμε το βίντεο. Εγώ αυτό λέω, έτσι να το κάνουμε. Εντάξει. Είπες ο Χανιώτης βέβαια. Οπότε καταλάβαρε. Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναθλητές μου και στους προπονητές του 8ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής για την ανάδειξή μου στον καλύτερο αμυντικό και που με συμπεριέλαβαν στην καλύτερη δεκάδα της σεζόν ενός δύσκολου πρωταθλήματος, ενός ανταγωνιστικού ομίλου. Σίγουρα τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμβολή της ομάδας, των συμπαιχτών μου, του προπονητικού team. Όλοι μαζί τα καταφέραμε. Καταφέραμε να κάνουμε την Επισκοπή πρωταθλήτρια φέτος και μέσα από αυτό έρχονται και προσωπικές επιτυχίες, προσωπικές αναδείξεις, το οποίο είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Από εκεί και πέρα να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα στα γήπεδα. Και από τον Μιχάλη Καρβουνιάρη στην κατηγορία καλύτερος αμυντικός, πάμε στην κατηγορία καλύτερος μέσος. Στην τρίτη θέση βλέπουμε τον Νίκο Κερμενίδη του ΠΟΑ με ποσοστό 10,5. Στη δεύτερη ο Καρλίτο του Παναγκοτριακού με ποσοστό 15,7. Και στην πρώτη, όπως και στην κατηγορία MVP, ο Μιχάλης Φραγκουλάκης του Γιούχτα, με το ίδιο μάλιστα ποσοστό, 44,7. Απομένει μία ακόμα κατηγορία. Δύο στην ουσία. Ναι. Δύο. Okay, εντάξει, ναι, απλά λέω για τις θέσεις. Ο επιθετικός και ο καλύτερος. Ναι, ναι, ναι. Και σωστά. Νέος. Εγώ έλεγα απλά μία ακόμα θέση στο γήπεδο του επιθετικού και ποιος έχει αναδειχθεί ο καλύτερος. Νέος τέλος πάντων, ο καλύτερος ρούκι ποδοσφαιριστής, αν μπορούμε να πούμε κάτι. Όχι ακριβώς ρούκι. Είναι ρούκι, ο καλύτερος μικρός που λέμε, γιατί κάθε ομάδα θα έπρεπε να έχει. Ένα ποδοσφαιριστή που να έχει γεννηθεί μέχρι το 2000. Ναι. Οπότε είναι οι ποδοσφαιριστές κάτω των 19 ετών. Ωραία. Αυτή η κατηγορία. Πάμε στον επιθετικό. Στην τρίτη θέση έχουμε τον Φώτη Καϊμακαμούδη του ΠΟΑ με 21,05. Ο Γιάννης Δρακάκης του Παναγκοτριακού έρχεται δεύτερος με 26,3. Και πρώτος, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Άκης Τσιριγότης της Επισκοπής με ποσοστό 34,2. Μάλιστα. Και εδώ μέχρι ένα σημείο. Υπήρχε ένταση για το ποιος θα βγει πρώτος. Και πάμε και στο βραβείο καλύτερος νέος, κάτω των 19 ετών. Εδώ νομίζω υπήρχε μονοπόλιο στις προτιμήσεις. Ναι. Νομίζω ότι ήταν δικαιολογημένο όταν τον είδαμε να φλερτάρει και με το βραβείο του MVP, όταν αναδεικνύεται και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και καλύτερος επιθετικός. Μοιραία θα ήταν και η πρώτη επιλογή για την κατηγορία αυτή. Μιλάμε για τον Άκη Τσιριγότη της Επισκοπής με ποσοστό 63,1 στις προτιμήσεις. Από εκεί πέρα, με λίγους ψήφους, αλλά έρχονται στη δεύτερη και στην τρίτη θέση, είναι ο Νόντας Μανιδάκης του Ρεθυμνιακού με 7,89 ποσοστό. Καταλαβαίνεις αυτή τη μεγάλη διαφορά που είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Και τρίτος ο Κώστας Πρινιανάκης του Πόρου με 5,26. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο του Τσιριγότη. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αντίπαλους παίκτες και προπονητές που με ψήφισαν και με βοήθησαν να λάβω αυτή την ξεχωριστή διάκριση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της Επισκοπής και τον προπονητή μου, κύριο Βέλιτς, που μου δώσαν δυνατότητα να αναδείξω τις ικανότητές μου. Τέλος, ευχαριστώ τη σελίδα Αθλητικό για τη διενέργεια αυτής της ψηφοφορίας. Με υγεία και σκληρή δουλειά, το μέλλον είναι αισιόδοξο, με διακρίσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε και την καλύτερη εντεκάδα. Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Γιάννης Μανουσάκης του ΠΟΑ. Η τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Βλάσης Ανδρικόπουλος της Επισκοπής, Μιχάλης Καρβουνιάρης της Επισκοπής, Δημήτρης Ραπτάκης του Γιούχτα και Κώστας Λίμα της Επισκοπής. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή ο Νίκος Κουσούδης του Ηροδότου, ο Μιχάλης Φραγκουλάκης του Γιούχτα, ο Καρλίτο του Πανακροτηριακού και ο Βασίλης Πλουσής του ΠΟΑ. Και το επιθετικό δίδυμο αποτελούν ο Άκης Τσιριγότης της Επισκοπής και ο Γιάννης Δρακάκης του Πανακροτηριακού. Να σημειώσουμε, Μάκη, εδώ ότι τις περισσότερες προτιμήσεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό για την ενδεκάδα κατά σειρά πήραν οι Φραγκουλάκης, Λίμα, Τσιριγότης και Δρακάκης. Ήταν αυτοί που
Έτσι, πήραν πάρα πολλούς ψήφους στη διαδικασία αυτή. Κοίτα, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι εντάξει, διεκόπη το πρωτάθλημα, σταμάτησε άδοξα, αλλά σχεδόν είχε ολοκληρωθεί έτσι. Δηλαδή, απέμενε ένα πολύ μικρό μέρος. Για τα play-out ήταν κυρίως ο μεγαλύτερος αριθμός αγωνιστικών. Ίσως είναι και καλύτερο τώρα για το Ρεθυμνιακό, ο οποίος. Ή τέλος πάντων, αναφέρω τον Πενακροτηριακό, τον Ρεθυμνιακό που ήταν στην τελευταία θέση. Με δύο βαθμούς διαφορά από τον Πόρο. Έτσι, και αν ήταν ο Πόρος, θα έλεγα για τον Πόρο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ίσως τον. Ίσως τον διευκόλυνε. Ότι το πρωτάθλημα. Αν και θα μπορούσε να διεκδικήσει την παραμονή. Να είναι προτελευταίος. Αυτή τη στιγμή έχει σωθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Επομένως, το έκανε καλό η διακοπή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε απόλυτη εικόνα βάσει των αποτελεσμάτων και του πρωταθλήματος που διεξήχθη. Δηλαδή, το δείγμα είναι σαφέστατο. Δεν είναι ότι απέμενε να. Σαν τη Super League 2, δηλαδή, που έχουμε ένα μεγάλο μέρος αγώνων ακόμα και υπολείπεται. Αυτό θέλω να επισημάνω. Και να πω βέβαια το εξής, ότι αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, όταν ξεκινούσαμε, ότι έχουμε και ένα δεύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όπως προέκυψε. Το οποίο δεν ξέρω αν γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά εμείς θεωρήσαμε ότι καλό είναι να το ορίσουμε, να το δει και ο κόσμος. Να έχουμε σαν την αναπληρωματική εντεκάδα, ας πούμε, τη δεύτερη ομάδα ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Πάρ' το πάνω σου. Να σημειώσω ότι υπήρχε εδώ το παράδοξο ότι ο Μινάς Τζανής που φλέρταρε με το βραβείο ο καλύτερος αμυντικός, τον βλέπουμε να μην υπάρχει στην καλύτερη εντεκάδα. Δεν συγκέντρωσε δηλαδή το ίδιο ποσοστό ψήφων για να μπει στην εντεκάδα. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη λοιπόν ομάδα με τους παίκτες που ακολούθησαν σε ψήφους. Τερματοφύλακας ο Γιώργος Χανιωτάκης Επισκοπής. Ο Χρήστος Παλιγιώργος του ΣΥΝΚΑ δεξιμπακ. Πιθαρούλης Γιώργος και Μάνος Πετράκης του ΑΟΑΝ και του ΠΟΑ αντίστοιχα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και ο Δημήτρης Μυρθιανός που ξεκίνησε τη σεζόν στην Επισκοπή και την ολοκλήρωσε στο Ρεθυμνιακό στη θέση του αριστερού μπακ. Τετράδα στη μεσαία γραμμή έχουμε τον Δημήτρη Σουμπασάκη της Επισκοπής, τον Νίκο Κερμενίδη του ΠΟΑ. Ισοβαθμία ανάμεσα σε Μανώλη Φουκαράκη και Μπράνις Λαβενίκητς της Επισκοπής, ο Νίκης που έφυγε στο β' μισό της περίοδου και συνέχισε στον Πιερικό. Και η τετράδα της μεσαίας γραμμής συμπληρώνεται από τον Στέφανο Βαρούχα του Γιούχτα. Η τετράδα που είναι πεντάδα ουσιαστικά με την ισοβαθμία που υπήρξε ανάμεσα στους δύο πρώην συμπαίκτες στην Επισκοπή. Και στην επίθεση έχουμε τον Φώτη Καϊμακαμούδη του ΠΟΑ και τον Σωτήρη Πίσπα της Επισκοπής. Γι' αυτό είπα για το παράδοξο πριν με τον Μινά Τζανή, γιατί δεν υπάρχει με βάση τους ψήφους ούτε στη δεύτερη εντεκάδα. Είναι κάπως παράδοξο ότι στο βραβείο ο καλύτερος αμυντικός το έχασε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες και τελικά με τους ψήφους. Μετά μεγαλώνει και η γκάμα των παικτών. Και επειδή είναι η επιλογή ανάμεσα σε δύο για τη θέση του καλύτερου αμυντικού, ενώ στην 11 είναι δύο. Εντάξει, σίγουρα ο Τζανής είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στην Κρήτη, το συζητάμε. Έτσι ακριβώς. Άσχετα το πολύπυρος. Τι καταδεικνύουν οι δύο δεκάδες. Και με βάση αυτό που είπαμε, καταλαβαίνετε ότι ζητήσαμε την 11 σε υποτιθέμενο 4-4-2. 1-4-4-2. Ναι. Όπως είναι για μένα είναι το καλύτερο σύστημα, να ξέρεις. Είναι το αγαπημένο μου σύστημα. Ναι. Προσωπικά σου μιλάω. Δηλαδή, αν ήμουν προπονητής, πιστεύω θα έπαιζε αυτό το σύστημα. Μ' αρέσει δηλαδή. Με τους δύο επιθετικούς μπροστά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό. Νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η διαδικασία να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές, να τους πούμε να μας στείλουν τα βίντεο. Να περιμένουν και οι ίδιοι τα αποτελέσματα. Ναι. Και επαναλαμβάνω ότι να είμαστε καλά και εσείς, βέβαια, ο κόσμος που μας παρακολουθεί ακόμα καλύτερα, να έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, μακάρι να παραμείνει για πάντα το περιφερειακό, αυτή η ΓΑΜΑ Εθνική να είναι έτσι. Να υπάρχει ένα πρωτάθλημα στην Κρήτη, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται και για συγκοινωνιακούς λόγους, ειδικότερα αυτή την περίοδο. Για φαντάσου τώρα να πηγαίναν οι ομάδες της Κρήτης να παίξουν του χρόνου με την Πόσες Αθήνα. Θα είχαν πρόβλημα. Να... Ναι, εδώ έχουν πρόβλημα τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι, φαντάσου τι ζήτημα θα προέκυπτε αν έπρεπε να κάνουν και ταξίδια μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται. Έχει επιχειρηθεί πάρα πολλές φορές να αλλάξουν τα δεδομένα στο πώς είναι η δομή των κατηγοριών αυτών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά πάντα η κατάληξη είναι να διοργανώνεται ένα πρωτάθλημα στην Κρήτη. Μιλάμε για μια τεράστια περιφέρεια. Έτσι, πολλές φορές μας λένε άνθρωποι από την Αθήνα, πηγαίνετε μέχρι από τα Χανιά, από το Ηράκλειο, πηγαίνετε μέχρι το Ηράκλειο να μας κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση. Νομίζω ότι είναι κάποια απόσταση 5-10 χιλιόμετρα, 30-40. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μεγάλο το νησί και επομένως δικαιολογείται και από πλευράς ποιότητας ποδοσφαίρου να έχουμε μια κατηγορία, να έχουμε έναν όμιλο δικό μας δηλαδή. Και νομίζω ότι δικαίως αυτό το πράγμα θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται, να υφίσταται. Βλέπουμε κιόλας ότι στις δύο δεκάδες υπάρχει έντονο το κριτικό στοιχείο, ποδοσφαιριστές από την Κρήτη. Ναι, αμυγός στελεχώνουν
τις δύο εντεκάδες. Οπότε είναι πάνω σε αυτό που έλεγες και εσύ για την ανάδειξη παιχτών γενικότερα από τον όμιλο της Κρήτης, ότι είναι γι' αυτό ένα δείγμα. Έτσι. Ότι έχουν τη δυνατότητα οι ποδοσφαιριστές από την Κρήτη να δείξουν τις δυνατότητές τους, έστω και στην τρίτη εθνική που είναι στην ουσία τέταρτη την τάξη κατηγορία, και να επιχειρήσουν αρκετοί από αυτούς το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Για να δούμε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Ούτως ή άλλως ο σκοπός ήταν να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα, να ακούσουμε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές. Θα υπάρξει και αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά την εικόνα των αποτελεσμάτων με άρθρο που θα ανέβει στο site. Επομένως, αυτά από εμάς. Και θα έχουν και περισσότερα να μας πούν τις επόμενες μέρες και οι πρωταγωνιστές. Έτσι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι ούτως ή άλλως στο αθλητικό. Απλά να επισημάνω κάτι τελευταίο, ότι αυτή είναι η πρώτη μας εξωτερική παραγωγή, εν πάση περιπτώσει. Για μας το αθλητικό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Διότι έχουμε ξεκινήσει πολύ ταπεινά, όχι ότι δεν συνεχίζουμε με το ίδιο πνεύμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι προσπαθούμε να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντές μας και να. Πώς να το πω, έτσι, να ευχαριστήσουμε και το κοινό που παρακολουθεί το site, και είναι πραγματικά από όλη την Ελλάδα. Και θέλω να το επαναλάβω αυτό, ένα site το οποίο ξεκίνησε και έχει ξεκινήσει τώρα 10 χρόνια κοντά, το άλλο καλοκαίρι κλείνουμε 10 χρόνια γεμάτα, αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο αναγνωρισμένα σε όλη την Ελλάδα. Μας και πάνω απ' όλα για τη δουλειά του, έτσι. Αυτό το πράγμα, ούτε για τα μαγειρέματά του, βλέπουμε. Ούτε για το παρασκήνιο του. Είναι αναγνωρισμένο για τη δουλειά του, το ξαναλέω, και όχι για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.